Ο σημαντικότερος από τους πολλούς μύθους που συνδέονται με το ιδέον άντρο είναι ο μύθος των ιδέων δακτύλων, των κουριτών ή κορύβαντων. Σύμφωνα με τον Παυσανία, οι ηλί, όσοι καταγίνονται με τα πολύ παλαιά πράγματα, λένε πως πρώτος είχε τη βασιλεία του στον Όλυμπο ο Κρόνος με συντρόφισά του τη Ρέα. Όταν η Ρέα γέννησε το Δία, πετάχτηκαν μέσα από τη γη από τις άκρες των δακτύλων της 10 μορφές, οι ιδέοι δάκτυλοι. Αρσενικά όντα με ποικίλες ικανότητες και ιδιότητες, ήταν ισόθεοι κατά τη γέννηση. Δαίμονες ζωοποιοί και κακοποιοί, νεαροί πολεμιστές, μάγοι, γόητες, επινοητές τεχνών και μουσικών ρυθμών, τυμπανάτορες, μυθικοί σιδηρουργοί, μεταλλορύχοι, επιδέξιοι τεχνίτες και εφευρέτες, πνεύματα δίστροπα και αγαθά μιας απότατης εποχής. Ο Κέλμης, ο Δαμναμενεύς, ο Άκμων, ο Τιτίας, ο Κυλινός, ο Ηρακλής, ο Παιωναίος, ο Επιμήδης, ο Ιάσιος και ο Ίδας. Αυτοί μετέδωσαν στους ανθρώπους την τέχνη της γνώσης. Για τους ιδέους δαχτύλους υπάρχουν πολλές αφηγήσεις. Ότι ήταν τρεις, οι 10, οι 20, οι 100. Και ακόμη ότι άλλοι ήταν δεξιόχειρες και άλλοι αριστερόχειρες. Και ότι οι δεξιόχειρες ήταν σιδηρουργοί και οι αριστερόχειρες μάγοι. Σε άλλη αφήγηση, ο Κέλμης, ο Δαμναμενεύς και ο Άκμων είναι οι πρώτοι σιδηρουργοί. Ταυτόχρονα όμως ήταν και εργαλεία. Άκμων σημαίνει το γνωστό αμόνι του σιδερά. Δαμναμενεύς σημαίνει δαμαστής, το σφυρί δηλαδή. Και ο Κέλμης, σύμφωνα με μία μαρτυρία, μεταμορφώθηκε σε μέταλλο που βασανίζεται ανάμεσα στο αμόνι και το σφυρί. Στους ιδέους δακτύλους, γράφει ο Ισίωδος, παρέδωσε η Ρέα το νεογέννητο Δία που τον έκρυψαν, εν άντρο ηλιβάτο Ζαθέης, υποκέφθεση γέης, για να τον γλιτώσουν από τον πατέρα του Κρόνο. Εκεί το μικρό θεό μεγάλωσαν με το γάλα της Αίγας Αμάλθειας οι νύμφες και οι μέλισσες. Οι κουρίτες έκρουαν με τις ασπίδες τους για να μην ακούει ο Κρόνος τα κλάματα του γιού του. Από τα απότατα χρόνια, οι Κρήτες είχαν σχέσεις και με την Ολυμπία. Οι Μινωίτες έμποροι είχαν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς από τότε που η Ολυμπία ήταν εμπορίο και έφταναν εκεί με τα πλοία τους από τον πλωτό Αλφιό. Ο Παυσανίας μάλιστα συνδέει τους ιδέους δακτύλους με την Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Γράφει: ως προς τους Ολυμπιακούς αγώνες είχαν έρθει στην Ολυμπία από την Κρητική γη 5 κουρίτες: ο Ηρακλής, ο Παιωναίος, ο Επιμήδης, ο Ιάσιος και ο Ίδας. Ο Ηρακλής, χάρη παιδιάς, έβαλε τους αδελφούς του να τρέξουν και τον νικήσαν τα εξ αυτών κλάδο Στεφανόσε Κοτίνου. Λένε ακόμα οι ηλίοι πως κατά μία εκδοχή στον ιδέο Ηρακλή ανήκει η δόξα, πως αυτός πρώτος οργάνωσε τους αγώνες και τους ονόμασε Ολύμπια. Υπήρχε μάλιστα μέσα στο γυμνάσιο και βωμός προς τιμήν του ιδέου Ηρακλή, τον οποίο ονόμαζαν Παραστάτη. Πολλά χρόνια αργότερα ήρθε από την Κρήτη, από την Κηδονία και τον Ιάρδανο ποταμό ένας απόγονος του ιδέου Ηρακλή, ο Κλίμενος, ο γιος του Κάρδη, και ίδρυσε νότια του Αλφιού, πάνω σε ένα λόφο κοντά στην πόλη Φρίξα, ναό προς τιμήν της Αθηνάς, της επωνομαζόμενης Κηδονίας. Οι ηλίοι μάλιστα λένε, πάντα σύμφωνα με τον Παυσανία, πως ο Πέλοπας πριν αγωνιστεί με τον Ινόμεο θυσίασε στην Κηδονία Αθηνά. Η συνάθρηση λοιπόν αθλητών από όλες τις γωνιές της ελληνικής γης στην Ολυμπία από το 776 π.Χ. κάθε 4 χρόνια για να διαγωνιστούν στηρίζεται σε κάποιο παμπάλαιο έθιμο. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν βαθιές ρίζες που έφταναν στην Κρήτη και στους ισόθεους ιδέους δακτύλους που γεννήθηκαν την ίδια στιγμή με τον μέγιστο θεό της αρχαιότητας,
τον Δία.